Είναι μαζί μας ο υπεύθυνος, ο επικεφαλής του γραφείου τύπου και μέλος κεντρικής επιτροπής του κόμματος και νομίζω υποψήφιος και στην Ανατολική Αττική, κύριε Γκιόκα. Μάλιστα, κύριε Μπογιόπουλε. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Για πείτε μου τη θέση του κόμματός σας για το debate. Καταρχήν, έχει ένα νόημα να δούμε λίγο τα γεγονότα έτσι όπως εξελίχθηκαν, γιατί έχει μια σημασία και μπορούν να βγουν συμπεράσματα και από τους ακροατές σας. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε μια διακομματική συνάντηση στο Υπουργείο Εσωτερικών με θέμα τον καθορισμό ημερομηνίας του debate. Σε αυτή τη συνεδρίαση υπήρξε μια καταρχήν συμφωνία όλων των κομμάτων που θα συμμετείχαν στο debate για την 1η Απριλίου, για την 1η Ιουλίου. Το ΚΚΕ εκείνη την ημέρα είχε προγραμματισμένη κεντρική συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη. Και παρά το γεγονός ότι είχαμε προγραμματίσει τέτοια συγκέντρωση και ξέρετε πολύ καλά ότι το ΚΚΕ αναζητά, προσπαθεί να επικοινωνεί με τον κόσμο μέσα από μεγάλες τέτοιες συγκεντρώσεις, δεχτήκαμε να την μεταθέσουμε αντί για 1 Ιουλίου να γίνει 2 Ιουλίου προκειμένου να διευκολύνουμε την πραγματοποίηση του debate. Στη συνέχεια μαζεύτηκαν οι εκπρόσωποι των κομμάτων που θα συμμετείχαν στο συγκεκριμένο debate για να δουν τους όρους της διεξαγωγής αυτής της τηλεμαχίας. Και εκεί επιδιώξαμε με προτάσεις που καταθέσαμε αυτή η τηλεμαχία να είναι όσο γίνεται πιο ζωντανή και μάλιστα να καλύπτει και μια θεματολογία που πραγματικά να μπορεί να ενημερωθεί ο κόσμος, οι τηλεθεατές γύρω από κρίσιμα προβλήματα που θα τα έχει να αντιμετωπίσει μπροστά του. Έλεγα και εγώ προηγουμένως. Αυτή είναι η πάγια θέση του ΚΚΕ εδώ και 30 χρόνια λοιπόν, από εκείνο το debate μεταξύ Φλωράκη, Μητσοτάκη, ναι, Παπανδρέου. Αυτό το που στην πάτη ναι, που ναι, έχει γίνει. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, που θα έχει να αντιμετωπίσει την επόμενη ημέρα. Ενώ ήταν σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία, μάθαμε ευνηδιαστικά ότι ο κύριος Τσίπρας δυσκολεύεται να πάρει μέρος στο debate την 1η Ιουλίου, γιατί έχει την προηγούμενη μέρα μια σύνοδο κορυφής, η οποία μπορεί να κρατήσει αργά. Και οι λόγοι κούρασης, κόπωσης κτλ. Τον αποτρέπουν από το να συμμετάσχει. Το αντιμετωπίσαμε καλόπιστα. Δεν θεωρούσαμε ότι είναι μια μεθόδευση. Και μάλιστα μπήκαμε σε μια διαδικασία από την Παρασκευή να αναζητήσουμε άλλες ημερομηνίες για την πραγματοποίηση του debate και την εκδήλωση που είχαμε προγραμματισμένη και ήδη είχαμε μεταθέσει στη Θεσσαλονίκη την ξαναεπαναφέραμε 1η Ιουλίου. Έτσι ώστε 2 Ιουλίου να μείνει καινή αυτή η ημερομηνία για το debate. Γιατί μεταθέσατε δηλαδή για δεύτερη φορά την προεκλογική συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη. Προεκλογική συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη. Yeah. Γιατί το 2 Ιουλίου ήταν από εκείνες τις ημερομηνίες που έπαιζαν ως πιο πιθανές προκειμένου να διεξαχθεί το συγκεκριμένο debate. Σήμερα μαζεύτηκε πάλι η Διακομματική Επιτροπή. Υπήρξαν κάποια κόμματα δηλώσανε κόλλημα. Η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, δεν μπορούσε. 2 Ιουλίου και τα λοιπά. Εντάξει, αυτό εν πάση περιπτώσει κρίνεται. Και εκεί ήρθε πάλι η πρόταση του κ. Τσίπρα ότι τελικά μπορεί την 1η Ιουλίου. Μπορεί την 1η Ιουλίου, κάτι το οποίο θα μπορούσε από την Παρασκευή. Γιατί από την Παρασκευή είχε διαφανεί στην επικοινωνία μεταξύ των κομμάτων η δυσκολία εξέβρεσης νέας κοινή ημερομηνία. Αυτό επομένως που σήμερα πρότεινε να μείνει τελικά η ημερομηνία 1η Ιουλίου και να πάει λίγο πιο αργά το debate, θα μπορούσε από την Παρασκευή να είχε προταθεί και να είχε λήξει όλη η διαδικασία χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αυτή η ιστορία είναι τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Εσείς προτείνατε από όσο διαβάζω και για τις 28 Ιουνίου, αν είναι δυνατόν. Και για τις 28 Ιουνίου, εκεί είχε ένα πρόβλημα το ΠΑΣΟΚ. 2 Ιουλίου είχε ένα πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία, όμως αν ο ΣΥΡΙΖΑ, ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, σε συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό, είχε από την Παρασκευή, που επαναλαμβάνω από την Παρασκευή υπήρξε, είχε εμφανιστεί η δυσκολία εξέβρεσης νέας κοινής ημερομηνίας, θα είχε λυθεί το όλο πρόβλημα, θα είχε αντιμετωπιστεί, εν τη γενέση του να το πω έτσι. Λοιπόν, και δεν θα ψάχναμε τώρα να βρούμε νέες ημερομηνίες όταν είχε γίνει άνω κάτω το πρόγραμμα των κομμάτων, ιδιαίτερα όσον αφορά το ΚΚΕ. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Ναι, μεν θέλουμε debate, αλλά δεν μπορούμε να μπαίνουμε και σε μια λογική τακτικισμών ή να ακολουθούμε τα διάφορα τα καπρίτσια του κυρίου Τσίπρα ή του κυρίου Μητσοτάκη ή του οποιοδήποτε. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα. Και αυτή είναι και η αλληλουχία των γεγονότων. Και είναι και γνωστό και στα μέλη της Διακομματικής Επιτροπής και στον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ τι προσπάθεια έκανε το ΚΚΕ
και για να πραγματοποιηθεί το debate, αλλά και για να υπάρχουν εκπρόσωπος, και θεματικές. Εκπρόσωπος εκεί του κόμματος ήσασταν εσείς. Ο κύριος Ηλιόπουλος. Όχι, όχι, από το ΚΚΕ λέω, ήσασταν εσείς. Ήμουν εγώ, ναι. Λοιπόν, και είναι γνωστό τι προσπάθειες κάναμε από την πρώτη συνεδρίαση της διακομματικής και για να βρεθούν οι ημερομηνίες, αλλάζοντας δύο φορές κεντρικές συγκεντρώσεις, λοιπόν, αλλά και όσον αφορά τους όρους διεξαγωγής, προκειμένου και η θεματολογία να είναι αυτή που θα επέτρεπε στον ελληνικό λαό να ενημερωθεί για τις θέσεις των κομμάτων, αλλά και η ίδια η διαδικασία να μην είναι αυτό το ξύλινο πράγμα που παρακολουθούσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Είναι προφανές, κύριε Μπογιόπουλο, για να καταλήξω και σε ένα συμπέρασμα, είναι προφανές ότι το debate θυσιάστηκε ή μπήκε στη γνωστή δικοματική, διπολική, προεκλογική αντιπαράθεση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άλλωστε, από την αρχή, ο κύριος Τσίπρας αυτό επιδίωκε. Δεν ήθελε ένα debate όλων των πολιτικών αρχηγών, ήθελε μια μονομαχία των δύο. Αυτά που κατήγγειλε παλιότερα ο ίδιος, όταν ήταν στο 3 και στο 4%, όταν το ΣΥΡΙΖΑ είχε χαμηλότερα ποσοστά, τα υιοθέτησε και τα υιοθετεί σήμερα. Και το debate μπήκε στο επίκεντρο μιας τέτοιας αντιπαράθεσης, που κατά τη γνώμη μας δεν ενδιαφέρει τον ελληνικό λαό. Αυτό που τον ενδιαφέρει, και εμείς αυτό θα επιδιώξουμε να κάνουμε, να τον ενημερώσουμε, τι θα έχει να αντιμετωπίσει την επόμενη μέρα. Από την επόμενη κυβέρνηση, με όλα τα μέτρα, τα μνημόνια, τα πλεονάσματα να είναι εδώ. Και άρα πρέπει να είναι εδώ και πρέπει να είναι και ενισχυμένη μια δύναμη που θα αποτελέσει το στήριγμα του λαού. Και αυτή η δύναμη είναι το ΚΚΕ. Θα έλεγα ότι σε ό,τι αφορά το θέμα του debate, αν έχει νόημα αυτή η ιστορία, είναι να γίνει μια συζήτηση, πραγματική συζήτηση, για έναν πραγματικό και ουσιαστικό τρόπο διαλόγου, χωρίς να διασύρεται μέσα από αυτή τη διαδικασία η οποία έχει επιβληθεί όλα αυτά τα χρόνια η έννοια της πολιτικής συζήτησης, με κερασάκι αν θέλετε τη δημοσιογραφία σε όλη αυτή την τούρτα. Και ας γίνει μετά τις εκλογές, εν πάση περιπτώσει, μια συζήτηση ουσιαστική πώς αυτό το πράγμα θα είναι πραγματικός διάλογος και όχι μια κατάσταση παράλληλων μονολόγων μεταξύ κουφών. Κύριε Μπογιόπουλε, στην πρώτη συνεδρίαση της διακομματικής, στη δεύτερη μάλλον, εκεί που συναντήθηκαν οι εκπρόσωποι των κομμάτων που θα συμμετείχαν στο debate, υπήρξαν προτάσεις για το πώς μπορεί να ζωντανέψει αυτός ο διάλογος. Και με ορισμένες πρακτικές που είχαν εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες, υπήρξε εν πάση περιπτώσει μια γόνιμη συζήτηση για το πώς θα μπορούσε, και καλόπιστα την αντιμετωπίσαμε κι εμείς, για το πώς θα μπορούσε να ζωντανέψει ο διάλογος. Και ενώ ήταν σε εξέλιξη αυτή η συζήτηση, ο κύριος Τσίπρας από τις Βρυξέλλες, αν θυμάστε, την ημέρα της Συνόδου Κορυφής, είπε ότι έτσι όπως πάει να γίνει ο διάλογος, είχε προκαθορίσει δηλαδή το αποτέλεσμα, έτσι όπως πάει να γίνει το debate, θα μπορούσα να βγω και με Skype από τις Βρυξέλλες. Άρα δηλαδή ο τρόπος που τορπιλίστηκε η όλη διαδικασία και όσον αφορά τις ημερομηνίες, αλλά όσον αφορά και τη διαδικασία, δείχνει μια μεθόδευση κατά τη γνώμη μας. Κύριε Γιώκα, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.